Global Music, να το πούμε και αυτό. Και επίσης βλέπω εδώ πέρα ότι συμμετέχουν μέσα στο νέο σου δίσκο και καλλιτέχνες όπως ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Γιώργος Σαμπάνης, ναι, ο Σταν, η Μελίνα Μακρύ. Είναι άτομα τα οποία τα αγαπώ, τα θαυμάζω και τους ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά για αυτή την τιμή που μου κάνανε. Έβγαζα κατά διαστήματα κάποια singles και τώρα ήρθε η στιγμή που τα μάζεψα όλα αυτά, τα έβαλα μέσα σε ένα δίσκο. Δεν μας είχες απασχολήσει καθόλου με την προσωπική ζωή και ξαφνικά όλα, ναι, όλα μαζί. Και σε βλέπουμε σε μια φωτογραφία που ανακοινώνεις την εγκυμοσύνη σου σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Τώρα εμείς δεν ξέρουμε κατά πόσο προέκυψε ή αν το είχες στα σχέδιά. Δεν μας ξάφνιασε η είδηση της εγκυμοσύνης, οπότε δεν προέκυψε, δεν μας ευνηδίασε. Δεν σε άγχωσε καθόλου το ότι έρχεται σε μια στιγμή που είσαι στο πικ της καριέρας σου και ότι αυτό μπορεί να σε πάει πίσω? Όταν το έμαθα, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Σίγουρα χάρηκα, γιατί πάντα ήθελα να γίνω σε μικρή ηλικία και αν μπορούσα ακόμα πιο μικρή να γίνω μαμά. Και σίγουρα με άγχωσε το πώς θα φτιάξω το πρόγραμμά μου συνδυαστικά με το παιδί, γιατί το παιδί πάντα θα έχει την προτεραιότητά μου, για να μπορέσω να συνεχίσω τη δουλειά μου, αυτό που αγαπώ να κάνω και κακά τα ψέματα να μην χαθώ, γιατί όσο λείπεις από αυτούς τους χώρους, δεν θα είναι κάποιος εκεί που θα σε περιμένει. Είχα ένα θέμα με τη μέση μου, με έφερε τελικά μέχρι το χειρουργείο και ήταν και δύσκολο γιατί γέννησα, έκανα κεσαρική τότε, γέννησα γι' αυτό το λόγο, το ότι δεν, ότι πονούσα, ήμουνα σχεδόν κατάκητη από τη μέση μου και μετά δεν μπορούσα να φροντίσω το παιδί μου, έτσι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το πάρω αγκαλιά, δεν μπορούσα να το τακτοποιήσω μόνη μου, πάντα θα έπρεπε να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Οπότε σίγουρα αυτό είναι ήταν ένα γεγονός που με πείραξε πάρα πολύ. Με πείραξε γιατί δεν ένιωσα ίσως τόσο ικανή όσο θα ήμουν αν δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Υπήρχαν βράδια με κλάματα. Εντάξει, κοίτα, εγώ το κλάμα δεν το έχω μόνο το βράδυ. Το έχω, εντάξει, όταν θα μου έρθει, μου έρχεται συχνά γενικά, όλες τις ώρες της ημέρας. Σε μια νέα μαμά που μπορεί να μας βλέπει, τι συμβουλή θα της έδινες? Ναι, μεν, θα δώσεις όλη σου τη φροντίδα και όλο σου το χρόνο στο παιδί σου, αλλά αν είσαι τυχερή και έχεις μια μικρή βοήθεια, λίγο να κοιτάξεις και τον δικό σου, τη δικιά σου, το δικό σου οργανισμό, τη δικιά σου ψυχή, γιατί έτσι λίγο τους πρώτους μήνες και μετά από μια γέννα τα πράγματα είναι λίγο, υπάρχει μια μικρή δυσκολία για τις γυναίκες. Επειδή βλέπουμε και τους καλλιτέχνες οι οποίοι ενίοτε κάνουν και τηλεόραση, εσένα αυτό το κομμάτι σε ενδιαφέρει, το της τηλεόρασης? Όχι. Το λες με πάρα πολύ σιγουριά. Ναι, όχι, με ενδιαφέρει μόνο το κομμάτι της μουσικής. Αυτό ξέρω να κάνω, αυτό αγαπώ να κάνω.